Καλέσαμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου με σκοπό να ενημερώσουμε το λαό της περιοχής μας για τις νέες εξελίξεις όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η κατάσταση έχει ως εξής. Το μοναδικό κέντρο υγείας της περιοχής μας εξυπηρετεί 4 δήμους: Αγίων Αναργύρων Καματερού, Ηλίου, Πετρούπολης, Άνω Λιωσίων, με 3 υπομονάδες και αυτές υποστελεχωμένες. Το παιδί της Πετρούπολης από 22 γιατρούς έχει μείνει με 3, ενώ του Αγίου Φανουρίου μετατράπηκε σε εμβολιαστικό κέντρο χωρίς να ενισχυθεί με επιπλέον υγειονομικό προσωπικό, με αποτέλεσμα ακόμα και να ακυρώνονται ραντεβού. Το κτίριο στην Πίμπιζα χρειάζεται συντήρηση ακόμα και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η Δυτική Αττική στηρίζεται σε ένα μόνο νοσοκομείο, το Αττικό, και αυτό με τεράστιες ελλείψεις, όπως αναδεικνύουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί. Μάλιστα, φτάνει σε πληρότητα 100%, με τους υγειονομικούς να κάνουν έκκληση για παρέμβαση ακόμα και εισαγγελέα. Ένας χρόνος έχει περάσει από την έναρξη της πανδημίας και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται ξανά στο κόκκινο. Το δημόσιο σύστημα υγείας αφήνεται ανοχήρωτο παρόλες τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζουν να είναι οι βασικές εστίες υπερμετάδοσης, αφού κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία αρνούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, ενώ από την άλλη κάθε μέρα ψηφίζονται νόμοι που γεμίζουν ζεστό χρήμα τα ταμεία των μεγάλων επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, η ζωή μας μπαίνει στο ζύγι του κόστους ωφέλους, μιας και η απάντηση στα αιτήματα υγειονομικών, σωματείων, γονέων, συλλόγων για ενίσχυση των δημοσίων μονάδων υγείας, για μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς, για προσλήψεις σε εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για άνοιγμα των σχολείων και των σχολών με ταυτόχρονες προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών και νέες αίθουσες διδασκαλίας, η μόνιμη απάντησή τους είναι ότι δεν αντέχει η οικονομία. Όλα αυτά την ίδια ώρα που δίνεται πακτολός χρημάτων στους μεγάλους καναλάρχες, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές, στους μεγαλοκλινικάρχες. Όσον αφορά τους τελευταίους μάλιστα, αντί να ακούσει η κυβέρνηση το αίτημα εκατοντάδων σωματείων και φορέων και άμεσα να προχωρήσουν σε πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, βάζοντάς τες στο σχεδιασμό της αντιμετώπισης της πανδημίας, μισθώνουν κλίνες σε τιμή διπλάσια από ό,τι πριν την πανδημία και με λεφτά των εργαζομένων που δόθηκαν μέσω των ασφαλιστικών τους εισφορών για την ενίσχυση του δημοσίου και όχι του ιδιωτικού. Παράλληλα με τα παραπάνω, ενισχύουν όλο το νομοθετικό πλαίσιο που κάνει την εργατική δύναμη ακόμα πιο ευέλικτη, πιο κακοπληρωμένη, καταργείται στην πράξη κάθε έννοια ωραρίου, ιδιωτικοποιείται το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, ενώ ενισχύεται η επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας και κάθε μορφής αγώνα. Μέσα σε όλα αυτά και με το πρόσχημα της πανδημίας έχουν ιεραρχήσει στην καθημερινή τους ατζέντα και την καταστολή, επιδιώκοντας να βάλουν στον πάγο κάθε λαϊκή διαδήλωση, κάθε λαϊκή αντίδραση. Με βάση αυτά, εκτιμάμε ότι η κυβέρνηση, πιπηλώντας μονίμως την καραμέλα της ατομικής ευθύνης, προσπαθεί να κρύψει τις δικές της, τις κρατικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Είναι θρασίτατοι και δεν ντρέπονται μέχρι και να κατηγορούν τον λαό για την εξάπλωση του ιού. Σε αυτή την πραγματικότητα, κανέναν δεν εντυπωσιάζει η κοινικότητά τους όσον αφορά τη λειτουργία των κέντρων υγείας σε μια σειρά περιοχές, μία εκ των οποίων και η δική μας. Αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια αφήσανε ελάχιστους γιατρούς και βοηθητικό προσωπικό, ενώ συνεχίζονται οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, έφτασαν να μετατρέψουν το ΙΚΑ στο Ήλιον αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο, ακυρώνοντας κανονισμένα ραντεβού για άλλες ασθένειες, αφήνοντας τους ασθενείς στον αέρα για το πότε και πού θα βρουν γιατρό. Παρόλη την κατάσταση, το τερματίζουν όταν για τις ανάγκες του εμβολιαστικού κέντρου συμπληρώνουν τα κενά με μετακινήσεις γιατρών και προσωπικού από την Πετρούπολη, την ίδια στιγμή που τα κενά εκεί ήθελαν να τα καλύψουν με μετακινήσεις από το Περιστέρι. Με δύο κουβέντες,
οι εναπομείναντες γιατροί καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του εμβολιασμού που θα πρέπει να επιταχυνθεί, μιας και η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ τη στελέχωση των αντίστοιχων κέντρων, ενώ από την άλλη χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, παιδιά στην περιοχή μας που θα χρειαστούν γιατρό και φάρμακο θα πρέπει να περιπλανηθούν σε άλλα κέντρα υγείας προσευχόμενοι να πετύχουν έγκαιρα ραντεβού για να μην γονατίσουν πάλι μπροστά στα ιδιωτικά ιατρεία. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Είμαστε μέσα στο τρίτο κύμα της πανδημίας και καθημερινά θρηνούμε δεκάδες νεκρούς. Για εμάς είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός, ταυτόχρονα όμως με την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και άρα και των κέντρων υγείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό. Ξεκαθαρίζουμε ότι για εμάς αυτό που λέμε απαραίτητο υποτάσσεται μόνο στην ανάγκη για σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Δεν μπαίνουμε στη λογική του κόστους, γιατί η ζωή των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων δεν μπαίνει στο ζύγι με τίποτα. Απαιτούμε να σταματήσει ο εμπεγμός και η κοροϊδία. Διεκδικούμε ουσιαστική ενίσχυση των δομών υγείας στην περιοχή μας που θα ανακουφίσουν τα νοσοκομεία και θα συμβάλλουν καθοριστικά στον επιδημιολογικό σχεδιασμό με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Το κέντρο υγείας στην Πίμπιζα να μετατραπεί σε 24 ώρες λειτουργίας με υποδομή για επίγοντα περιστατικά, ΕΚΑΒ και δυνατότητα βραχίας νοσηλείας με σύγχρονες υποδομές, πλήρως εξοπλισμένο με γιατρούς, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, υλικά και μηχανήματα. Με κέντρο ψυχικής υγείας και όλα τα προγράμματα φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης στον ΑΜΕΑ, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλα, σύνδεση του κέντρου υγείας με τις υπομονάδες Πετρούπολης και Ηλίου, στελέχωσή τους με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό με υλικοτεχνική υποδομή ανάλογα με τις ανάγκες και τον πληθυσμό της περιοχής. Να καλυφθούν τα κενά σε μια σειρά βασικές ειδικότητες όπως καρδιολόγοι, παιδίατροι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, αλλά και χρόνιων παθήσεων, ενδοκρινολόγοι, ρευματολόγοι και άλλα. Και στις τρεις μονάδες. Σύνδεση και των τριών μονάδων με τους χώρους δουλειάς, με γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας, με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς και τα αθλητικά κέντρα της περιοχής και παρακολούθηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Να εντεχθούν τα δημοτικά ιατρεία στον ενιαίο σχεδιασμό του κέντρου υγείας και να στελεχωθούν με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αποφασιστική ενίσχυση του νοσοκομείου Αττικών που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες του πληθυσμού της περιοχής μας. Να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Από πλευράς μας καλούμε κι άλλα σωματεία και φορείς στη γειτονιά μας να πάρουν απόφαση αγώνα. Είναι χρέος μας να υπερασπιστούμε τη ζωή. Τη ζωή τη δική μας, των γονιών μας, των παιδιών μας. Ένας γεμάτος χρόνος πέρασε από την έξαρση της πανδημίας και η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, κανένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Στην Αττική, που έχει επιβληθεί το αυστηρό lockdown εδώ και εβδομάδες, στο λαό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, με τα κρούσματα να φτάνουν τα 3.000 και ημερησίως, αφού δεν πήρε μέτρα στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Οι εμποροϊπάλληλοι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, αφού η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ και στις αποθήκες είναι ανεξέλεγκτη. Μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες μετράμε 28 κρούσματα στο Σκλαβενίτη στο Πάρκο Τρίτσι, 10 στο Σκλαβενίτη στην Πετρούπολη και πολλά άλλα ακόμα το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε καταγγελίες και για άλλα σούπερ μάρκετ στο Ήλιον που χρειάζεται να παρέμβουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Τα κρούσματα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, ενώ τα μέτρα προστασίας μπροστά στο κέρδος έχουν πάει περίπατο.
Η εργοδοσία εξακολουθεί να αποκρύπτει τα κρούσματα και οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από στόμα σε στόμα. Αποδεικνύεται καθημερινά πως τα μόνα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται είναι αυτά της διασποράς του ιού, αφού συνάδελφοί μας εξακολουθούν να μεταφέρονται από κατάστημα σε κατάστημα. Αντίστοιχα, συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν υποκείμενα νοσήματα, αναγκάζονται να συνεχίζουν να δουλεύουν είτε γιατί πιέζονται από την εργοδοσία, είτε γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το χαρτζιλίκι των 534 ευρώ. Εδώ και ένα χρόνο, κάθε μέρα που πάμε στη δουλειά, δεν γνωρίζουμε αν θα γυρίσουμε υγιείς στα σπίτια μας και με το φόβο μην κολλήσουμε και τις οικογένειές μας. Η κυβέρνηση εγκληματεί σε βάρος της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Το σωματείο μας όλο αυτό το διάστημα δεν έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα. Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας δημιουργήθηκε ανάγκη και στήθηκε το παράρτημα των εμποροπαλλήλων Αθήνας εδώ στο Ήλιον Πετρούπολη Αγίου Σαναργύρου Σκαματερό. Βγήκαμε μπροστά, παλέψαμε για την υγεία των εργαζομένων, συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε σε χώρους δουλειάς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα και στις καταγγελίες συναδέλφων, διεκδικούμε, ενημερώνουμε και αποκαλύπτουμε την εγκληματική στάση εργοδοσίας και κυβέρνησης. Όσα μέτρα έχουν πάρθει έως τώρα είναι κάτω από την πίεση και την ανυποχώρητη στάση των εργαζομένων. Σε αυτή τη λογική, πήραμε την πρωτοβουλία ως παράρτημα να συμμετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής στη δίκαιη διεκδίκηση για την ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άμεσα διεκδικούμε να στελεχωθούν το κέντρο υγείας και οι υπομονάδες του σε Πετρούπολη και Ήλιον με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα που οι υγειονομικοί αναγκάζονται να μεταφερθούν στα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής και ο εργαζόμενος λαός, προκειμένου να κάνει και το πιο απλό, δηλαδή ένα γράψιμο φαρμάκων, αναγκάζεται να καταφύγει ακόμα και σε άλλο δήμο. Αντίστοιχα, συναδέλφισες όπως στον κλάδο, αν μη τι άλλο, είμαστε στην πλειοψηφία μας γυναίκες, να μην μπορούμε να έχουμε για μας ολοκληρωμένο γυναικολογικό έλεγχο, καθώς δεν υπάρχουν οι υποδομές ή υπάρχουν ελλείψεις υγειονομικό υλικό και μηχανήματα, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε για ακόμα μια φορά στους ιδιώτες. Τώρα, εν μέσω πανδημίας, κρίσιμο ζήτημα είναι να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη εργοδότη και κράτους. Κάλλιστα τα κέντρα υγείας θα μπορούσαν να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό, εάν ήταν σωστά στελεχωμένα. Τέλος, επιμένουμε εδώ και τώρα στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση και τώρα να μπει στη μάχη για την υγεία του λαού και όχι για την τσέπη τους.